Χαζεύει η Ευρώπη την κρίση χρέους στην Ελλάδα και με μεγάλη καθυστέρηση συνειδητοποιεί ότι στην ούγια η κρίση αυτή φέρει την υπογραφή της και αναλαμβάνει να προλάβει τα χειρότερα. Έκθεση εργασίας προβλέπει ένα πρόγραμμα επαναγοράς όλου του χρέους χωρίς χρονικούς περιορισμούς, ταυτόχρονα με το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο ανταλλαγής ομολόγων. Στόχος να απαλλαγεί η Ελλάδα από τη ρετσινιά της επιλεκτικής χρεοκοπίας. Συν Αθηνά όμως και χειρακίνη, συμβουλεύει την Αθήνα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. We have to be optimistic that the Greeks know very well what is at stake and will do what they have to do, but things are very much in their hands. Το σχέδιο της έκθεσης με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου καθορίζει ότι μόνο ο μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θα αποτελεί την πηγή χρηματοδότησης της επαναγοράς. Η όλη διαδικασία θα είναι ανοιχτή στους επενδυτές, θα αφορά όλα τα κρατικά ομόλογα που δεν έχουν οριμάσει και αποτιμάται στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα προβλέπει, με άλλα λόγια, την ανταλλαγή ομολόγων που δεν έχουν οριμάσει με ομόλογα που εγγυάται ο προσωρινός μηχανισμός στήριξης και έτσι το ελληνικό χρέος ελαφρύνεται. The problem today is that we are beyond Greece, and the real question about the problems in Greece is what will happen in the rest of Europe. Ίσως σε αυτά τα νέα δεδομένα να αναφερόταν ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble όταν υπενισόταν αλλαγές στα συμφωνηθέντα της 21ης Ιουλίου, είτε επειδή πηξίδα θα ήταν η έκθεση της Τρόικας, είτε επειδή το πακέτο νέων μέτρων είναι πλέον απαραίτητο. Η κυρία Μέρκελ πάντως δήλωσε σε μέλη του κομματός της ότι η χρεοκοπία της Ελλάδας δεν αποτελεί επιλογή και απόϊχος της απόφασης αυτής στις τοποθετήσεις των Γάλλων Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών στη Σύνοδο του G20. La position française, qui est la position collective des membres de la zone euro, et l'Allemagne l'a rappelé également ce matin, et c'est ce que nous avons évoqué aussi à l'intérieur du G20 hier soir, c'est de définir et de dérouler la stratégie du 21 juillet. Pour le reste, tous les éléments sont sur la table. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί ωστόσο ότι ο μηχανισμός σταθερότητας δεν πρέπει να γιγαντωθεί υπερβολικά. Άποψη ταυτόχρονη με την προσπάθεια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να επιταχύνουν κατά ένα χρόνο την ενεργοποίηση του νέου ταμείου. Όχι βέβαια για την ψυχή της Ελλάδας, αλλά και για τη σωτηρία της Ιταλίας. Και εννοείται χωρίς να αποδεσμεύονται οι κάτοχοι ομολόγων από το μερίδιο στο κούρεμα, ειδικά τώρα που τα προβλήματα συσσωρεύονται. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Jean-Claude Trichet, επεσήμανε ότι όλοι κρίνονται την ώρα που η βοήθεια θα περάσει από την έγκριση 17 δημοκρατιών. Είμαστε το επίκεντρο αυτής της παγκόσμιας κρίσης. Η διαδικασία ακύρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο επίπεδο των κοινοβουλίων. Και ασφαλώς, αφού πάρουμε όλες τις αποφάσεις, τότε θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα μελλοντικά προβλήματα. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, στην επικείμενη συνάντησή του με τους επικεφαλείς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πρέπει να πείσει για την ωφελημότητα των νέων μέτρων λιτότητας αλλά και για την φερεγγυότητα της Ελλάδας στην τήρηση των δεσμεύσεών της. Το ίδιο θα συμβεί και στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου με την καγκελάριο Μέρκελ την Τρίτη. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε πως η διάσωση της Ελλάδας είναι μονόδρομος. Υπάρχει μια ανυποχώρητη απόφασή μας. Υπάρχει μια ανυποχώρητη απόφαση να νικήσουμε την κρίση, να διασώσουμε τη χώρα αλλά και να αλλάξουμε την Ελλάδα. Η Τρόικα πάντως επανέρχεται να βαθμολογήσει την ελληνική αξιοπιστία. Επιφυλακτική, γιατί όπως αφήνει να διαρρεύσει, επανέρχεται με την αίσθηση που περιέχεται στη φράση «μια από τα ίδια». Αυτό που οι Γάλλοι αποκαλούν «déjà vu».